Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα Pets for You είναι μαζί σας απόψε Τρίτη, 16 Δευτέρου αν δεν κάνω λάθος. Και σήμερα στο στούντιο έχω τρεις πολύ όμορφες κυρίες. Την κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου. Σωστά? Γεια σας, ναι. Σε καλησπερίζουμε, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Είσαι πρόεδρος και ιδρυτής της Σχολής Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Ναι, συνιδρυτής. Έτσι, συνιδρυτής. Και έχουμε εδώ δύο από τα κορίτσια που εργάζονται για τη σχολή, την ΜΕΙ που είναι εν ενεργεία και την Λάρα, την επίτιμη πρόεδρο της σχολής. Που έχει πάρει σύνταξη. Που έχει πάρει σύνταξη πλέον και είναι μια χαρά. Έτσι. Κάνει ζωάρα. Κάνει ζωάρα από ό,τι βλέπω εδώ, το ευχαριστιέται απόλυτα. Πες μας δύο λόγια για τη σχολή, γιατί οι περισσότεροι δεν νομίζω πως έχουν πληροφόρηση. Δεν γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει μια σχολή σκύλων οδηγών. Η Σχολή Σκύλων Οδηγών είναι μη κυβερνητική οργάνωση, δηλαδή προσφέρει το έργο της εντελώς δωρεάν σε ανθρώπους που έχουν ολική ή μερική απώλεια όρασης. Κύριος σκοπός της είναι να εκπαιδεύει σκύλους οδηγούς τυφλών. Ιδρύθηκε το 2008 από μια παρέα φίλων και μέσα σε 6 χρόνια έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε το σκηνικό στην Ελλάδα όσον αφορά το κίνημα των σκύλων οδηγών τυφλών. Πλέον όλοι ξέρουν τι είναι αυτά τα σκυλάκια, όλοι ξέρουν ότι όταν φορούν αυτό το ειδικό σταμάρι εργάζονται. Είναι ευπρόσδεκτα παντού, υπάρχει εθνική νομοθεσία που υποστηρίζει την πρόσβασή τους και όλο και περισσότεροι άνθρωποι που είναι κυρίως ολικά τυφλοί εμπιστεύονται τη ζωή τους σε εμάς και επιλέγουν να εκπαιδευτούν με έναν τετράποδο συνοδοπόρο. Ωραία. Για να πάρουμε με τη σειρά, θα μας συστήσεις καταρχάς τη ΜΕΙ. Η ΜΕΙ, είπαμε, είναι εν ενεργεία, έτσι. Η ΜΕΙ είναι εν ενεργεία. Είναι ο δεύτερος σκύλος οδηγός τυφλών που ήρθε στην Ελλάδα και ήταν ο πρώτος σκύλος οδηγός τυφλών που εκπαιδεύτηκε από τη σχολή Λάρα. Είμαστε μαζί 5,5 χρόνια. Τα σκυλιά αυτά έρχονται στους τυφλούς χειριστές και συνεκπαιδεύονται μαζί τους όταν είναι περίπου 2 ετών. Και η Λάρα είναι ο πρώτος σκύλος οδηγός τυφλών που γνώρισαν οι Έλληνες. Είναι σχεδόν 12 ετών. Πήρε σύνταξη το 2009 γιατί έπαθε ρήξη χιαστού. Και είναι η ιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρος της σχολής Λάρα. Ιδρύθηκε στο όνομά της η σχολή. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ονομάστηκε προφανώς και η σχολή Λάρα. Την Ελλάδα από πού την έχεις φέρει? Τη Λάρα, κάποια στιγμή, επειδή αγαπούσα πολύ τα ζώα και έβλεπα τότε στα ντοκιματέρ όπου και όταν προβάλλονταν για τους σκύλους οδηγούς τυφλών, διότι δεν υπήρχε ίντερνετ και στην Ελλάδα δεν είχαμε δει ποτέ τέτοια σκυλιά. Σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι θα ήταν όμορφο να έχω εγώ ένα τέτοιο σκύλο και το 2003 την πήρα σαν κουταβάκι από έναν εκτροφέα λαμπραντόρ εδώ στην Ελλάδα και βρήκα μία άκρη και την εκπαίδευσα στην Εθνική Σχολή Τυφλών Σκύλων Οδηγών της Ιταλίας, η οποία έγινε και συνεργάτης της σχολής Λάρα αργότερα. Την έφερα δηλαδή από την Ιταλία σαν ιδιωτική κίνηση. Τότε δεν υπήρχε σχολή Λάρα. Ένας ιδιώτης κατά κύριο λόγο έδωσε τα χρήματα για την εκπαίδευσή της, η οποία ήταν πολύ ακριβή. Και μετά από λίγα χρόνια με τη Λάρα αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πιο μαζικό για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι με απώλεια όρασης να έχουν αυτό το δώρο της αυτόνομης κίνησης με ένα σκύλο οδηγό τυφλό, της αυτόνομης και ασφαλούς κίνησης με ένα σκύλο οδηγό τυφλών. Είστε η μοναδική σχολή σκύλων οδηγών στην Ελλάδα? Ήσασταν οι πρώτοι, αν κατάλαβα καλά? Είμαστε, ναι. Πλέον δεν είμαστε. Υπάρχει άλλη μια κίνηση που γίνεται από τους φορείς των τυφλών. Η σχολή σας πώς χρηματοδοτείται? Γιατί φαντάζομαι, όπως είπες και εσύ πριν, το κόστος για να δημιουργήσεις επί της ουσίας ένα σκύλο οδηγό είναι πολύ μεγάλο. Πώς χρηματοδοτείται η σχολή σας? Έχετε βοήθεια από το κράτος? Από το κράτος δεν έχουμε βοήθεια, όχι. Η μόνη βοήθεια που λάβαμε από το κράτος ήταν η θέσπιση της Εθνικής Νομοθεσίας, που πιστεύω ότι κάποια στιγμή ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν. Τα έσοδα της σχολής σκύλων οδηγών Λάρα προέρχονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Και όταν λέμε ιδιωτικές πρωτοβουλίες,
Από την κίνηση ενός ιδιώτη που θα μας δώσει κάποια χρήματα μέχρι ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες που σχετίζονται με κατοικίδια. Μόνο έτσι. Αν δηλαδή δεν έχουμε αυτούς τους πόρους, δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Και πώς μπορεί κάποιος, αν θέλει να ενισχύσει το έργο της σχολής σας? Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα της σχολής που υπάρχει ο τραπεζικός μας λογαριασμός και το PayPal της σχολής και να δώσει ό,τι έχει ευχαρίστηση για να μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με απώλεια όρασης. Ωραία, αν το έχουμε λοιπόν, να δούμε ένα μικρό βιντεάκι σχετικά με το πώς μπορείτε να βοηθήσετε, αν θέλετε, το έργο της σχολής. Μόνο εσύ έχεις τον τρόπο, έλα δείξε μου πώς. Πάμε ξανά, τώρα θα είναι αλλιώς. Υπάρχει χρόνος, κάποιοι κάπου κάπως σε μια άλλη ζωή. Ήταν πολύ κανείς τους όμως δεν φυλάει όπως εσύ. Πιάσε το χέρι μου και γίνε της ψυχής μου ο μόνος δρόμος. Ναι. Τι έλεγες αυτό το τραγούδι? Έλεγα ότι αυτό το τραγούδι άκουγα πριν έρθω εδώ. Ναι, νομίζω ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό. Τουλάχιστον το δοκίμασα να κάνω καλή επιλογή. Λοιπόν, είδαμε το βίντεο με το τι ακριβώς περιγράφει, τι ακριβώς είναι η σχολή. Είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι, λοιπόν, ιδιώτες κυρίως, να μπορούν να θέλουν να βοηθήσουν. Είπαμε πώς μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω. Μπορείς να πας παντού με το σκύλο οδηγό σου? Μπορώ να πάω παντού πλέον, ναι. Υπάρχει εθνική νομοθεσία, όπως είπα, που θέσπισε την πρόσβαση των σκύλων οδηγών και των σκύλων βοηθείας γενικότερα σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια μέρη, στα μέρη που εμπορεύονται είδη διατροφής και ποτά, στα μέρη συγκέντρωσης και συνάθρησης κοινού και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαίδευση σκύλους οδηγούς. Δηλαδή, τα σκυλιά αυτά, από τη στιγμή που ξεκινούν να εκπαιδεύονται μέχρι την στιγμή που θα σταματήσουν να είναι μαζί με τον χειριστή τους, έχουν πρόσβαση παντού. Πάντως, αν είχα διαβάσει καλά σε κάποια ρεπορτάζ στο διαδίκτυο, κάποια στιγμή είχες ένα πρόβλημα, ένα θέμα, δεν σου επέτρεψαν την είσοδο σε κάποια καταστήματα και είχε γίνει σχετικά ντόρος. Ναι. Και το ίντερνετ... Πότε ήταν αυτό? Το 2009, νομίζω. Έχουν γίνει και άλλα περιστατικά, πιο μεμονωμένα. Ναι, αλλά αυτό το συγκεκριμένο που ήταν το περιστατικό, το οποίο εισακούστηκε και περισσότερο, έγινε πριν να ψηφιστεί η νομοθεσία και προκάλεσε μία μικρή επανάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έμαθε πάρα πολύ κόσμος και πολλοί κόσμος έμαθε και τι είναι ο σκύλος οδηγός μέσα από αυτό. Γιατί δεν υπήρχανε και πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει πώς να ζητήσεις πρόσβαση για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Και μέσα από το περιστατικό μάθαν ότι υπάρχουν σκύλοι οδηγοί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυφλοί και κυκλοφορούν με σκύλους οδηγούς. Και ότι αυτές οι ομάδες πρέπει να έχουν πρόσβαση παντού, γιατί έτσι είναι αυτονόητο. Δηλαδή, όπως ένας άνθρωπος που πάει να φάει κάπου, δεν του ζητάς να αφήσει έξω τα παπούτσια του ή τη μαγκούρα του ή το αμαξιδιό του ή οτιδήποτε έχει ανάγκη, έτσι δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο να αφήσει απ' έξω τα μάτια του. Σωστό. Γιατί ο σκύλος οδηγός είναι τα μάτια. Είναι τα μάτια του. Και έχει πρόσφατα επίσης γίνει ένα περιστατικό. Τραυματίστηκες και ένα στενοφόρο που ήρθε να σε πάρει δέχτηκε να μπει και ο σκύλος μέσα. Προς τιμή τους βέβαια, αλλά έκανε το αυτονόητο, υποθέτω. Όχι, δεν δέχτηκε. Επιβίβασε το σκύλο άμεσα. Δηλαδή, θεωρήσαν με το που με είδαν με το χέρι μου να ημιρωεί. Το θεωρούσε δεδομένο, εννοείς. Το θεωρούσαν δεδομένο. Βεβαίως, ναι. Δηλαδή, αμέσως με το που
φτάσαν, έβαλαν πρώτα το σκύλο μέσα και μετά εμένα. Δεν μπήκατε καν στη διαδικασία του διαλόγου, δηλαδή. Δεν μπήκανε καν, γιατί ακριβώς έχουμε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που ένα σκύλο οδηγό θεωρείται δεδομένο ότι θα έρχεται μαζί με τον τυφλό χειριστή του. Βλέπουμε και πλάνα που τράβηξε προφανώς μέσα από το ασθενοφόρο. Έγινε λίγο, ναι. Αλλά τουλάχιστον κάτι φαίνεται και νομίζω ότι κανονικά δεν πρέπει να τραβάμε βίντεο σε τέτοιου είδους οχήματα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν για καλό σκοπό. Το μήνυμα που περνάει είναι σωστό, νομίζω. Είναι καλό. Για τον νόμο, είπαμε, είναι. Ο καινούριος νόμος τώρα έχει εναρμονιστεί ακόμα περισσότερο, έχει λύσει τα προβλήματά σας ή υπάρχουν πράγματα. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι οι νόμοι δημιουργούνται, αλλά συνήθως δεν αποφασίζουν για το τι θα περιέχει ένας νόμος οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι ειδικοί. Οπότε μετά έχει πάρα πολλά κενά και ελλείψεις. Εσύ θα υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις στο νόμο, το οποίο θα χρειάζονταν οι τυφλοί συνάνθρωποι μας? Ο νόμος είναι αρκετά πλήρης. Δηλαδή, διευκρινίζει μέχρι και ότι οι σκύλοι οδηγοί και οι εκπαιδευόμενοι σκύλοι οδηγοί εισέρχονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς φήμωτρο. Πρόσφατα έγινε και μια εγκύκλιος η οποία συμπεριέλαβε όλες τις οδηγίες και τους νόμους που υπάρχουν για τους σκύλους οδηγούς τυφλών και τους σκύλους βοηθείας. Και στάλει σε υπουργεία, σε υπηρεσίες, σε συλλόγους, σε συνεταιρισμούς, σε εταιρείες, σε γραφεία που διαχειρίζονται εταιρείες ή μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πέρα από αυτό, η εγκύκλειος έγραφε ότι οι σκύλοι οδηγοί τυφλών έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχει και ο πολίτης με τους οποίους είναι ομάδα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αν κάποιος πειράξει ένα σκύλο οδηγό, είναι σαν να πειράζει εμένα. Οπότε σε αυτό το επίπεδο είμαστε, η Ελλάδα πλέον έχει γίνει μια χώρα μοντέλο για τις άλλες χώρες, γιατί ότι και χώρες με μακράν παράδοση στους σκύλους οδηγούς τυφλών δεν έχουν νομοθεσίες ή τόσο εμπεριστατωμένες νομοθεσίες. Ο νόμος από μόνος του φυσικά δεν αρκεί, έτσι. Δεν αρκεί, αλλά αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα αφήνουμε λίγο τα πράγματα στην τύχη, δηλαδή οι νομοθεσίες έχουν κενά τα οποία πάμε να κοροϊδέψουμε ή ο κόσμος λέει ότι okay, είναι η δουλειά του κράτους, εγώ βασίζομαι στον νόμο, δεν κάνω τίποτα άλλο. Ενώ εμείς που είμαστε όλοι νέοι και επαναστατήσαμε, γιατί είπαμε ότι οι άνθρωποι με απώλεια όρασης δεν είναι αδύναμοι, δεν είναι ανήμποροι, είναι ικανοί να πάνε παντού με ένα σκύλο οδηγό, είναι ικανοί να διαχειριστούν ένα σκύλο οδηγό και να το φροντίσουν. Και θέλαμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους που θα γίνουν κομμάντο και δεν θα έχουν κανέναν ανάγκη. Κάναμε τα πάντα για να βγει ένας σωστός νόμος και ο νόμος αυτός να εφαρμόζεται. Και επειδή οι άνθρωποι μας βλέπουν ότι πίσω από τον νόμο είμαστε εμείς και έχουμε σάρκα και οστά, δεν είμαστε δηλαδή ένα γραφείο που απλά υπάρχουμε και ή δεν υπάρχουμε και κανείς δεν το ξέρει, ότι η δουλειά μας φαίνεται στους δρόμους. Και γι' αυτό όλοι σέβονται τη δουλειά μας, όλοι σέβονται τους σκύλους οδηγούς τυφλών και όσοι επιτοπλίσουν ακολουθούν την νομοθεσία. Δηλαδή, πλέον δεν έχουμε περιστατικά άρνησης με σκύλο οδηγό και αν έχουμε θα είναι ένα μεμονωμένο και θα είναι επειδή ο άνθρωπος που το προκαλεί δεν είναι ενημερωμένος. Δεν είναι ενημερωμένος και μπορεί να μην είναι και σε θέση να ακούσει. Και εκεί βέβαια όλοι θα πάρουν το μέρος της ομάδας σκυλοδηγού και αυτό μας τιμά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος το ήθελε. Ήθελε να βλέπει ανθρώπους με σκύλους οδηγούς να πηγαίνουν παντού. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Βάσκη Παπαδοπούλου που είναι δικηγόρος να μας εξηγήσει αναλυτικά τι προβλέπει ο νέος νόμος ειδικά για τους σκύλους οδηγούς τυφλών. Βάσκη, μας ακούς? Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να ορίσουμε τον σκύλο βοήθειας. Όταν λέμε σκύλο βοήθειας, εννοούμε τον εκπαιδευμένο ή εκπαιδευόμενο σκύλο, οδηγό τυφλών και γενικά το σκύλο βοήθειας ατόμων με αναπηρίες. Οι σκύλοι αυτοί έχουν ένα ειδικό καθεστώς, έχουν δικαίωμα πρόσβασης ευρύτερο σε χώρους ιδιωτικούς, σε δημόσιους και ιδιωτικούς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Καταρχάς, σχετικά με την είσοδο και την παραμονή του σε δημόσιους χώρους και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, οι σκύλοι αυτοί μπορούν να παραμένουν ακόμη και σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως λέμε, π.χ. εστιατόρια μπαρ. Αρκεί το άτομο που χρησιμοποιεί το ζώο να φροντίσει να μην ενοχλεί ο σκύλος του τους πελάτες, να διατηρεί την καθαριότητα του χώρου, καθώς και να φέρει όλα εκείνα τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσής του, ότι έχει κάνει όλα τα εμβόλια κτλ. Τώρα, για τη μεταφορά των σκύλων αυτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να μεταφέρονται όλα τα μικρά κατοικίδια. Και όπως ορίζει ο νόμος, είναι ως 10 κιλά. Ακόμα και στα ταξί. Εφόσον όμως, όπως ορίζει ο νόμος, είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί και συνοδεύεται από τον κάτοχο ή τον ιδιοκτήτη τους. Ειδικά όμως για τους σκύλους βοήθειας, μπορούν να μεταφέρονται σε όλα τα μέσα μεταφοράς χωρίς κλουβί και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, έχοντας δηλαδή μόνο το λουράκι χειρισμού. Εννοείται ότι, εφόσον λέμε ανεξάρτητα το μέγεθός τους, εννοείται ότι οι σκύλοι βοήθειας φιλοξενούνται στα μέσα μεταφοράς και δεν επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος το άτομο το οποίο έχει κάποια αναπηρία και χρησιμοποιεί το σκύλο αυτό. Δυστυχώς όμως δεν γνωρίζουν πάρα πολύ, ειδικά σε ιδιωτικούς χώρους, πολλοί διοκτήτες τα δικαιώματα των ατόμων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν σε περίπτωση που προσβάλλονται τα δικαιώματά τους, μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, ανάλογα είτε στις αστυνομικές αρχές, είτε στις λιμενικές αρχές, είτε στις διευθύνσεις δημοσίας υγείας, και να ζητούν να διευκολύνουν την εφαρμογή των, καταρχάς να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών, μιλάμε κυρίως για ιδιωτικούς χώρους, και τους διευκολύνουν να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι εγκύκλοι που τους αφορούν. Άρα. Με όλη αυτή την νομοθεσία λοιπόν είδαμε ότι ισχύει ένα ειδικό καθεστώς σε περίπτωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως για τα άτομα που χρησιμοποιούν τους σκύλους οδηγούς, και ευτυχώς η χώρα μας διαθέτει άρτιες νομοθετικές ρυθμίσεις, αρκεί να είναι ο κόσμος ενημερωμένος. Σε αυτό πάσχουμε. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάσια. Να είσαι καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια προφανώς στην εκπομπή σας ήθελε να πει η Βάσια, γιατί φάγαμε στον αέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε για το τι προβλέπει ο νόμος. Πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, θα ήθελα να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Έτσι, γιατί πολλές φορές εμείς οι βλέποντες, που δεν εκτιμάμε βασικά αυτό το δώρο που μας έχει δοθεί και θεωρούμε τα πράγματα δεδομένα, όταν αναφερόμαστε στους συνανθρώπους μας που δεν βλέπουν, καθαρίζουμε με την έκφραση ήρωες της ζωής κτλ. Αλλά οι μη βλέποντες λοιπόν δεν είναι ήρωες της ζωής, είναι απλοί άνθρωποι που καλούνται κάθε μέρα αυτό που για μας θεωρείται δεδομένο να πραγματοποιήσουν έναν άθλο, όπως είναι η μετακίνησή τους στην πόλη. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο με τη μετακίνηση ενός μη βλέποντα στην πόλη. Τη στιγμή που θα βγω από το μέτρο, να ακούω ανθρώπους τριγύρω μου, διάφορες γλώσσες να μιλάνε, να πηγαίνουν έρχονται άλλοι γρήγορα, άλλοι πιο αργά. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα στην Αθήνα, πιστεύω. Σίγουρα φοβάσαι την εγκληματικότητα, φοβάσαι το άγνωστο. Όχι μόνο για εμάς που δεν βλέπουμε, νομίζω και για κάποιον που βλέπει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να το ξέρει σίγουρα. Σε ένα περιβάλλον που κυκλοφορείς, όλα τριγύρω σου αλλάζουν. Άλλα εμπόδια μπορούν να μπουν μπροστά σου χωρίς να το ξέρεις. Ενώ έχεις περάσει 100 φορές από ένα πεζόδρομο, 1000 φορές. Όταν περπατώ στο δρόμο, πάντα νιώθω χέρια να σε αρπάζουν, να σε βοηθήσουν απότομα, χωρίς να ξέρουν. Το να μείνω μέσα στο σπίτι, φοβάμαι ότι θα κλειστώ μέσα στον εαυτό μου, θα χάσω κάθε επαφή με τον κόσμο έξω και με φοβίζει περισσότερο. Γι' αυτό έχω και μου δίνει τη δύναμη για να βγω έξω και να κυκλοφορήσω. Το πρώτο συνέστημα, ειδικά στην Ομόνοια όταν περπατάω, που με διακατέχει είναι ο φόβος. Πραγματικά φοβάμαι.
το με πλησιάζουν, αν καθαρά με πλησιάζουν μόνο και μόνο για να με βοηθήσουν. Γιατί οι κύριοι έχουν αλλάξει λίγο, δεν είναι όλα τα συναισθήματα αγνά των ανθρώπων. Και είμαι λίγο επιφυλακτική στην αρχή. Δηλαδή και όταν έρχεται όλος να με βοηθήσει, ναι, γενικά θα του πω σας ευχαριστώ πολύ, ναι, βοηθήστε με δηλαδή, γιατί μου λένε θέλεις βοήθεια. Αλλά και πάλι είμαι λίγο πιο μαζεμένη. Όπως ο καθένας θέλει να βγει έξω από το σπίτι του και να δει άλλους ανθρώπους, να κάνει τις δραστηριότητές του, τις δουλειές του, να ζει. Έτσι θέλουμε κι εμείς. Η επαφή με τον κόσμο, η καθημερινή, σε βοηθάει να τους ξεπεράσεις φόβους σου. Έχει πάρα πολύ θόρυβο αυτή η πόλη. Ακούς διάφορες φωνές στο δρόμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Και δεν βοηθιέσαι από το θόρυβο να περπατήσεις άνετα. Εμείς που έχουμε πρόβλημα όρασης, μας βοηθάει πάρα πολύ η ακοή. Με το θόρυβο των αυτοκινήτων και όλα αυτά δεν βοηθιέσαι να περπατήσεις άνετα. Εγώ που έχω και λίγη όραση, με πολύ προσοχή πηγαίνω στη δουλειά που θέλω, στο χώρο εργασίας μου, σε μια καφετέρια ας πούμε, με πάρα πολύ προσοχή. Φοβάσαι βασικά, μη σε κλέψουν. Υπάρχουν και άνθρωποι βέβαια που σε βοηθάνε. Ο οδηγός όδευσης στα πεζοδρόμια βεβαίως βοηθάει και αν δεν είχαμε και αυτό θα μπορούσαμε να προπατούσαμε στην Αθήνα. Και επειδή έχω το σκύλο οδηγό και ξέρω ότι ό,τι και να μου τύχει θα τα καταφέρω. Έστω και να χρειαστεί να κάνω μια μεγάλη απόσταση με τα πόδια ή να χρειαστεί να ζητήσω βοήθεια από κάποιον ή να χρειαστεί να αφήσω το σαμάρι του σκύλου και να ανοίξω τον μπαστούνι για να ψάξω να βρω μία διαδρομή. Εμένα δεν μου αρέσει η ομαδοποίηση των τυφλών που όλοι πάνε μαζί για να είναι ο ένας κοντά στον άλλον υπό την πεποίθηση ότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν τους κάνει παρέα. Θέλω ο κάθε άνθρωπος να είναι για τον εαυτό του και να χαίρει των προνομίων που κερδίζει μόνος του και τους φίλους που κερδίζει μόνος του. Και οι άγνωστοι δρόμοι, επειδή αποτελούν μέρος της ζωής, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι ανοιχτή προς εξερεύνηση και πάντα όμως φτάνουμε κάπου. Γενικά εγώ είμαι καλοπροαίρετη με τους ανθρώπους, ενώ ξέρω ότι μπορούν να μου τη φέρουν. Πάντα όταν πάω σε ένα μαγαζί και συναλλάσσομαι με την πιστωτική μου κάρτα, θέλω να πιστεύω ότι ο πολιτής μου έχει χρεώσει το σωστό ποσό στην κάρτα μου και όχι άλλα ντάλλον. Μέχρι τώρα δεν έχω πέσει έξω. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί. Μέχρι σήμερα έχει συμβεί. Μέχρι τότε μάλλον δεν είχε συμβεί. Μέχρι σήμερα. Όχι. Νομίζω ότι ό,τι δίνεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή. Και εντάξει. Και κάτι άσχημο να συμβεί, που μου έχει συμβεί, είναι για καλό σκοπό. Τελικά. Μου αρέσει αυτό που είπες ότι δεν μου αρέσει η ομαδοποίηση των τυφλών. Αυτό δείχνει ότι είσαι ανεξάρτητο πνεύμα, έτσι. Είμαι. Προφανώς, αν έχεις πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή, είναι γιατί κινείσαι ανεξάρτητα. Ναι, και σκέφτομαι διαφορετικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι η τύφλωση είναι μια συνθήκη που αποτελεί μέρος της προσωπικότητας και του εαυτού μου, αλλά δεν με καθορίζει 100%. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα για εμένα που όποιος θέλει μπορεί να ανακαλύψει και όποιος με πλησιάσει και όποιος γίνει φίλος μου. Όχι μόνο αυτό. Δεν θέλω να είναι κάτι που ο παράγοντας που θα με προσδιορίζει 100%. Είναι σίγουρα ένας παράγοντας που έχει διαμορφώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου, αλλά δεν είμαι μόνο αυτό. Ναι, δεν κατάλαβα πώς το εννοείς, ότι και καλά η τυφλή δεν είναι λεπρή, ας πούμε. Και συγγνώμη για την έκφραση, ότι δεν μπορεί να του πλησιάσουν. Δεν είναι κολλητικό, ναι. Γιατί οι περισσότεροι ίσως θεωρούν ότι ένα άτομο που δεν βλέπει δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα ενδιαφέρον άτομο, οπότε δεν παίρνουν καν στη διαδικασία να σε γνωρίσουν. Οπότε αυτοί χάνουν προφανώς, έτσι.
Νομίζω ότι οι ίδιοι οι τυφλοί το προκαλούν αυτό πλέον στην κοινωνία. Έχει σπουδάσει και ψυχολογία, οπότε εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Ναι, και έχουμε επικοινωνία με πολλούς λόγω και της σχολής των σκύλων οδηγών. Οι περισσότεροι μεγαλώνουν σε ένα πολύ προστατευμένο καθεστώς. Δεν μαθαίνουν να σκέφτονται ανεξάρτητα, δεν μαθαίνουν να ψάχνουν λύσεις. Και όταν πλέον έρθει η ηλικία που θα πρέπει να βγουν έξω στην κοινωνία, έχουν ο εγκέφαλος έχει εκφυλιστεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν είναι ικανοί να το κάνουν. Δυστυχώς. Και σε αυτό σίγουρα έχει συμβάλει και το κράτος που δεν έχει καμία υποδομή. Και οι συνδικαλιστές και οι πολιτικοί που είναι τυφλοί και δεν έχουν κάνει τίποτα τόσα χρόνια. Και είναι μεγάλη ντροπή αυτό. Αλλά σίγουρα όλο ξεκινάνε από την οικογένεια και τον ίδιο τον άνθρωπο. Βλέπεις ότι βολεύονται τόσο πολύ που όταν τους λες ότι ξέρεις μπορείς να εκπαιδευτείς και να κάνεις τη ζωή σου λίγο καλύτερη, δεν θέλουν ή δεν έχουν γνώση του εαυτού τους. Δηλαδή νομίζουν ή δεν θέλουν να το κάνουν ή νομίζουν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα και δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τα όρια τους. Άρνηση δηλαδή. Αρνούνται σε ένα βαθμό την αδυναμία τους, ας πούμε. Ναι, αρνούνται την αδυναμία τους. Ενώ θα μπορούσαν, αν τη γνωρίζαν, να την ξεπεράσουν και να εκπαιδευτούν στα μέτρα και τα σταθμά που είναι ικανοί. Θέλουν πάρα πολύ δουλειά οι τύφλοι στην Ελλάδα. Πάρα πολύ, πολύ δουλειά. Και καλούμαστε να το κάνουμε και αυτό. Για να μπορεί κάποιος να είναι έτοιμος να προχωρήσει στην εκπαίδευση με ένα σκύλο οδηγό τυφλών, πρέπει να είναι πρώτα σε θέση να καταλάβει τι είναι ικανός να κάνει, τι δεν είναι ικανός να κάνει και ότι όσο προχωράς και εξελίσσεις αυτή τη ζωή υπάρχουν και όρια που αν θέλεις να τα ξεπεράσεις πρέπει πρώτα να τα δουλέψεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις το σκύλο οδηγό και να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να πάρεις το σκύλο οδηγό τυφλών και να πιείς, να πας σε ένα μπαρ και μετά να περιμένεις ο σκύλος να σε πάει κάπου. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν μπορείς να πάρεις το σκύλο οδηγό τυφλών και να μην το περιποιείσαι. Ή να τον αφήσεις, όπως είπε πολύ σωστά και η νομική σύμβουλος, μου μίλησε στο τηλέφωνο, δικηγόρος, να ενοχλεί τους άλλους πελάτες. Ισχύει λίγο πολύ ότι ισχύει για όλους τους διδαχτήτες ναι. Σκύλων σε έναν βαθμό. Και ακόμα περισσότερο. Όλοι θα πρέπει να είμαι. Ναι, και ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στην αλληλεπίδραση και στην αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή, αν ο σκύλος μου εμένα μου πει κάτι, πρέπει να αφουγκραστώ αυτό που μου λέει. Mm-hmm. Αν δεν το αφουγκραστώ, θα θέσω τη ζωή και τον δύο σε κίνδυνο και είμαι εγώ υπεύθυνη για να μην γίνει αυτό. Mm-hmm. Άρα, όπως οι μη βλέποντες δεν είναι ήρωες της ζωής και να ξεπεράσουν μαγικά όλα τα εμπόδια, έτσι και ο σκύλος δεν είναι ένα αυτόματο GPS που θα μας πάει παντού ο σκύλος οδηγός. Έτσι. Όχι. Αυτό το πιστεύουν πάρα πολύ. Και τυφλοί και μη τυφλοί. Ότι πατάς ένα κουμπί και ο σκύλος πηγαίνει, του βάζει τα δεδομένα. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό ζητάμε και πολύ καλό προσανατολισμό από τους χειριστές. Να ξέρουν που πηγαίνουν, να ξέρουν εάν ο σκύλος οδηγός τυφλών αλλάξει κατεύθυνση κάποια στιγμή. Γιατί το κάνει. Προσπαθεί να επινοήσει κάποια άλλη διαδρομή ή θέλει να πάει τουαλέτα και σε πηγαίνει προς το παρκάκι. Να μπορούν να κινηθούν γρήγορα με ένα σκύλο οδηγό και να ξέρουν πού ακριβώς θέλουν να πάνε. Λάρα. Η Λάρα ξύνεται προς το πάνω. Η Λάρα τι έπαθες. Λάρη, τι έπαθες. Να ξέρουν πού ακριβώς θέλουν να πάνε για να δώσουν κατευθύνσεις στο σκύλο, έτσι. Ναι, κοριτσάρι. Δηλαδή πρέπει να του πούν ότι ξέρεις τι, εγώ τώρα Μέη. Θέλω να με βγάλεις από εδώ, να βρεις την πόρτα, να προχωρήσω ελευθεία, να στρίψεις δεξιά όταν πρέπει. Δηλαδή, ο σκύλος πάει μόνο ευθεία, αλλά σε κάθε στενό που θα βρει θα σταματήσει. Θα σου πει τι θέλεις να κάνω. Mm. Από ποια μεριά του δρόμου θέλεις να πάω. Αν εσύ του πεις πέρνα, θα περάσει. Θα περάσει αν κρίνει ότι η εντολή δόθηκε, ότι η εντολή είναι ασφαλής. Mm. Εάν κρίνει ότι ο σκύλος ότι είναι επικίνδυνο, δεν θα περάσει. Και αυτό μου έτυχε προχθές στην Κατεχάκη, για να δείτε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Πόσο μεγάλη υπόθεση είναι η κίνηση με ένα σκύλο οδηγό τυφλών. Mm.
σκύλος οδηγός εκτελεί αυτό που λέγεται έξυπνη ενυπακοή. Έχει το δικαίωμα να μην υπακούσει σε μια εντολή εάν κρίνει ότι αυτή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του τυφλού χειριστή και τη δική του. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε, εμείς πρέπει να δίνουμε την εντολή για να περάσει ο σκύλος, και αυτό γιατί εγώ μπορώ να είμαι σε μια διάβαση και να θέλω να στρέψω αριστερά, να μην θέλω να πάω ευθεία. Ο σκύλος δεν ξέρει. Ο σκύλος δεν ξέρει. Εκτός από τις διαδρομές που τους γνωρίζει, αλλά και πάλι. Αλλά και πάλι πρέπει να περιμένει την εντολή, γιατί έτσι του δίνουμε να καταλάβει ότι εσύ σκέφτεσαι, αλλά εγώ είμαι ο καπετάνιος της ομάδας. Δεν πρέπει, πέρα από τις στιγμές που ο σκύλος μας δίνει να τον εμπιστευτούμε, μας το λέει, πρέπει και εμείς να του δίνουμε να καταλάβει ότι έχουμε δικαίωμα πρόσβασης και παρέμβασης στην ομάδα. Ήμουν λοιπόν στην Κατεχάκη, ήταν αναμένο το πράσινο φανάρι για τους πεζούς. Και μου είπε ένας κύριος να περάσω. Εγώ έδωσα στη ΜΕΗ την εντολή να περάσει, αλλά η ΜΕΗ δεν πέρασε. Γιατί εμείς δεν κρίνουμε από το φανάρι, και οι σκύλοι οδηγοί επίσης, αν πρέπει φανάρι, να περάσουμε. Δηλαδή. Δεν βλέπουν το φανάρι, βλέπουν την κίνηση των αυτοκινήτων στον δρόμο. Και αυτό διότι το φανάρι μπορεί να μην υπάρχει, μπορεί να είναι χαλασμένο, μπορεί να παραβιαστεί, μπορεί οτιδήποτε, έτσι. Η ΜΕΗ λοιπόν έβλεπε τα αυτοκίνητα που έρχονταν από μακριά, τα οποία δεν είχαν φτάσει στη διάβαση για να σταματήσουν. Και δεν περνούσε. Όταν πλέον όμως τα αυτοκίνητα πλησίαζαν στη διάβαση, το φανάρι άναψε κόκκινο. Οπότε δεν κόψαν. Δεν έκοψαν. Και αν εγώ εκείνη την ώρα περνούσα με το φανάρι πράσινο για τους πεζούς, μπορεί να με έφταναν και να υπήρχε κάποιο ατύχημα. Δεν φημιζόμαστε και οι Έλληνες για την άψογη οδηγική μας συμπεριφορά. Ίσως οπότε να μην μπορούσαν και να κόψουν ταχύτητα εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Έτσι. Οπότε, γιατί έτρεχαν. Το φανάρι είχε ανάψει πράσινο για τους πεζούς, αλλά αυτοί έτρεχαν. Οπότε εγώ άκουσα το σκύλο και δεν άκουσα τον άνθρωπο που μου πέρνα. Άλλωστε και η Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη εκπλήξεις. Δηλαδή πάντα αλλάζουν, μηχανάκια πάνω στο πεζοδρόμιο, αυτοκίνητα στην διάβαση των πεζών. Έχει τύχει να παραβιαστεί η διάβαση, να είμαι σε πράσινο φανάρι για τους πεζούς στη μέση της Βασιλής Σοφίας και να στρίψει όλος με πορτοκαλί από δεξιά, να έρθει κατά πάνω μας, να κοκαλώσει ο σκύλος στο 1 μιλισεκόντ και εγώ σε 1,5. Και να περάσει ξυστά από μπροστά. Γι' αυτό λέμε πρέπει να φουγκραζόμαστε το σκύλο, να είμαστε ομάδα, να τον εμπιστευόμαστε, να μας εμπιστεύεται. Γιατί αν γίνει κάποιο λάθος, δεν φταίει ο σκύλος. Φταίει πάντα ο χειριστής. Θα τα πούμε και παρακάτω αυτό. Να δούμε ένα βιντεάκι με έναν σκύλο λαμπραντόρ, για να δούμε πόσο έχει γίνει viral στο ίντερνετ όταν είχε κυκλοφορήσει, με ένα παιδάκι που πάσχει από σύνδρομο Down και πόσο ευγενικά τον πλησίασε ο σκύλος και πόσο ευγενικά το συμπεριφέρθηκε. Πάμε να το δούμε. Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και αγάχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας, και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη αυτός, θύμα αυτή της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά, με κρατούν εθαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Η Λάρα και η ΜΕΗ έχουν λιώσει εδώ, μάλλον με τις μουσικές επιλογές που έχω διαλέξει για τα βίντεο. Να πούμε λοιπόν ότι πλησιάζουν οι γιορτές και πάρα πολλές ζωοφιλικές εταιρείες διοργανώνουν μπαζάρ και για να βοηθήσουν οικονομικά τα δέσποτα ζωάκια, αλλά και για να δοθούν κάποια προς
υιοθεσία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Βάσια Τσανοπούλου, η οποία είναι γραμματέας του Ζωοφιλικού Συλλόγου Περάματος και δικηγόρου. Και δικηγόρος. Βάλια. Καλησπέρα, Θοδωρή. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Χαίρομαι πολύ για τη φοιτητική φιλοξενία σας. Να τονίσω καταρχήν ότι το σωματείο μας είναι αναγνωρισμένο νόμιμα. Δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 15 χρόνια στο ζωοφυλικό χώρο. Προς το σκοπό του συλλόγου μας διοργανώνουμε, θα ήθελα να ενημερώσουμε τα μέλη μας και όλο τον κόσμο ότι διοργανώνουμε ένα φιλοζωικό μπαζάρ 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Σαλαμίνος 77. Καλούμε όλους τους φίλους μας να έρθουν να συμμετέχουν σε αυτό, αγοράζοντας κάποια αντικείμενα και προσφέροντας κάποια χρήματα στο σύλλογό μας. Να τονίσουμε ότι πουλάμε πραγματάκια δώρα χριστουγεννιάτικα, αντικείμενα σχετικά με τα ζωάκια μας, χειροποίητα αντικείμενα από εθελοντές μας. Ο σκοπός του μπαζάρ μας είναι αποκλειστικά για να συγκεντρωθούν πόροι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του σωματείου μας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν έχουμε κανέναν άλλο πόρο εκτός από τις δωρεές που γίνονται από τους εθελοντές μας και τα μέλη μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε όλοι εκεί. Τονίζω και πάλι, είναι στη Λεωφόρο Σαλαμίνος 77, σε κατάστημα το οποίο μας έχει παραχωρήσει άνευ ανταλλάγματος μέλος του σωματείου μας. Μπορείτε να έρθετε είτε μόνοι σας είτε μαζί με τα τετράποδα του φίλου σας και να ενισχύσετε έτσι με αυτόν τον τρόπο το έργο μας, προσφέροντας έστω και ένα και δύο ευρώ, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το σκοπό μας. Πέρα από αυτό, θα είναι μια καλή ευκαιρία ώστε να δει ο κόσμος πραγματικά το έργο μας, να συνομιλήσει με εθελοντές μας και να κάνει έστω, άμα θέλει, και μια επίσκεψη στο καταφύγιό μας, όπου φιλοξενούνται 65 ζωάκια. Κάποια είναι πιο υγιή, κάποια είναι άρρωστα, αναρρώνουν, είναι από χειρουργία, ώστε να δει πραγματικά τις ανάγκες μας και να προσφέρει είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, σε φάρμακα, τα οποία έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Καλή επιτυχία στον μπαζάρ σας και καλές γιορτές. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και σας από κοντά. Ευχαριστούμε. Καλές γιορτές. Ωραία. Είναι σημαντικές αυτές οι κινήσεις, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα που πρέπει να βρουν ένα σπιτάκι. Το έχουμε πει χίλιες φορές και εδώ από την εκπομπή. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν λύνεται αν δεν χτυπηθεί στη ρίζα, όπως έχουμε πει, έτσι, να στηρώνουμε τα ζώα μας. Γιατί αλλιώς, έχω βαρεθεί να το λέω, ο κύκλος δεν θα κλείσει ποτέ και συνεχώς θα βρίσκονται αδέσποτα στον δρόμο που θα ζητάνε ένα σπίτι. Να στηρώνουμε, γιατί πλέον τα αδέσποτα δεν είναι αυτό που λέγαμε η μίξ φυλή. Είναι τα ημίαιμα, είναι η μία λαμπραντόρ, η μία μαλλικόσκυλα, η μία μαγκριφών. Δηλαδή είναι σκυλιά ο ράτσας που από κάπου προήρθανε. Και να μην πολλούνται στα pet shop για μένα. Μια και το ανέφερες. Βλέπουμε ότι τα λαμπραντόρ είναι μάλλον η πιο κατάλληλη φυλή για να γίνει σκύλος οδηγός, προφανώς γιατί συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ένας σκύλος οδηγός ή βοηθός. Τα δεσποτάκια θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά? Όχι. Για ποιο λόγο? Θα σας πω. Τα λάμπραντορ όντως είναι η ιδανικότερη φυλή. Είναι σκυλιά ανθεκτικά. Αντέχουν το κρύο, τη ζέστη, την πολλή δουλειά. Είναι σκυλιά προσφυλή προς τον άνθρωπο. Θέλουν πολύ να προσφέρουν, εκπαιδεύονται αρκετά εύκολα και βέβαια δεν κάνουν όλα τα λαμπραντόρ. Έχουμε συγκεκριμένες εκτροφικές γραμμές από τις οποίες επιλέγουμε τα κουτάβια μας και εκτιμάται ότι από μία γένα 10 κουταβιών τα 3 ή 4 σκυλιά θα μπορούν να κάνουν για αυτή τη δουλειά. Ο λόγος που επιμένουμε τόσο πολύ αυστηρά σε συγκεκριμένες εκτροφικές γραμμές και που δεν εντάσσουμε αδέσποτα σκυλιά στο πρόγραμμά μας, είναι ότι τα σκυλιά αυτά δεν θέλουμε να έχουν γενετικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς. Και αυτό δεν είναι κάτι που βλέπουμε κατευθείαν σε ένα κουτάβι. Περνάει πολύ καιρός μέχρι ένα σκυλάκι να εκδηλώσει κάποια πτυχή του χαρακτήρα του ή μέχρι να δούμε αν έχει, παραδείγματος χάρη, επιληψία ή δυσπλασία στα ισχύα. Και μπορεί να έχουμε ένα σκυλό στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο και να δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Οπότε φανταστείτε όσος χρόνος και χρήμα πηγαίνει χαμένος
και πως ένας άνθρωπος περιμένει το σκύλο οδηγό του με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, τελικά δεν θα τον πάρει. Οπότε προσπαθούμε από... όταν παίρνουμε ένα κουτάβι, αυτό το κουτάβι να έχει όσο λιγότερες πιθανότητες γίνεται να μας βγάλει αυτά τα προβλήματα στο μέλλον. Είναι λογικό. Πολύ πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί όλη μας η δουλειά πάει μετά χαμένη. Ναι, λογικό, γιατί για εμάς που δεν ξέρουμε, ας πούμε, η πρώτη σκέψη ήταν, μα τόσο αδέσποτα ή μη αμαζωάκια αδέσποτα, τόσο ψάχνουν ένα σπίτι, γιατί κάποια από αυτά να μην απορροφηθούν σε αυτή τη δουλειά. Αλλά προφανώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, όπως μας εξήγησες. Έχουμε σώσει, off the record, έχουμε σώσει κάποια ημίαιμα σκυλάκια από το δρόμο, τα οποία τα έχουμε προσφέρει μετά, τα έχουμε εκπαιδεύσει βασική υπακοή, τα έχουμε στηρώσει και τα έχουμε προσφέρει σαν δώρο σε άτομα με αναπηρία, σε σκυλάκια συντροφιάς. Αλλά αυτό δεν είναι η κυρία δουλειά μας. Και θέλουμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος την δουλειά ενός σκύλου? Ένας συνοδός που βλέπει? Ναι. Δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί, γιατί ένας συνοδός που βλέπει έχει προσωπική ζωή, και ένας άνθρωπος που δεν βλέπει συνήθως εξαρτάται από τους ανθρώπους που βλέπουν. Ενώ με το σκύλο οδηγό είναι μία ομάδα, δεν εξαρτάται ο μη βλέποντας από το σκύλο, γιατί όπως προείπα η δουλειά αυτή απαιτεί μία συνεχή αλληλεπίδραση και όσο εξελίσσεται ο ένας εξελίσσεται και ο άλλος, και ο σκύλος οδηγός για μένα είναι πολύ πιο προσεκτικός από ότι οι άνθρωποι που πολλές φορές το βλέπουν και λίγο σαν βάρος να συνοδεύουν έναν τυφλό. Ναι, βέβαια, γιατί μπορεί να έχει τα δικά του προβλήματα, να μην έχει υπομονή, να μην θέλει να πάει κάπου ένας άνθρωπος. Ναι, πολλά. Και πολλές φορές κοιτούν μπροστά τους και δεν βλέπουν στο πλάι. Και έχει τύχει να χτυπούν, να χτυπούν τυφλοί πάνω σε κολόνες, πάνω σε αυτοκίνητα. Ενώ με το σκύλο οδηγό γίνονται ένα οι άνθρωποι που δεν έχουν όραση. Και γίνονται συνοδοιπόροι, γίνονται ομάδα. Τα σκυλιά αυτά χαίρονται να προσφέρουν για τους ανθρώπους, είναι η δουλειά τους. Νιώθουν ασφάλεια με τους χειριστές τους, νιώθουν ότι όταν υπάρχει πρόβλημα ο χειριστής θα αναλάβει να καθοδηγήσει την ομάδα. Είναι και αυτό. Δηλαδή, όταν έχουμε σκύλο οδηγό δεν σημαίνει ότι ο σκύλος θα μας πηγαίνει συνέχεια αυτός. Εάν ο σκύλος μου φοβηθεί, τρομάξει, δεν είναι σε θέση να έχει την αρχηγία της ομάδας για το χύψη λόγο, εγώ θα οδηγήσω το σκύλο μου με τον μπαστούνι μου. Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Αρκεί κάποιος να είναι τυφλός για να αποκτήσει ένα σκύλο οδηγό? Όχι. Δεν αρκεί μόνο να είναι τυφλός. Εδώ να πω ότι σκύλο οδηγό έχουν δικαίωμα τόσο οι άνθρωποι με ολική απώλεια όρασης, τόσο και αυτοί που έχουν μερική απώλεια όρασης, εάν δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση να κινηθούν ανεξάρτητα. Διότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που έχουν μερική απώλεια όρασης και έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στην κίνηση. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τις δύο κατηγορίες πληθυσμού. Πρέπει οι υποψήφοι χειριστές σκύλων οδηγών να ξέρουν πολύ καλή κινητικότητα με λευκό μπαστούνι, να έχουν εμπειρία κίνηση στο δρόμο με το λευκό μπαστούνι, να μπορούν να χειριστούν την κυκλοφορία, να είναι σε θέση να λάβουν πληροφορίες, να μην νιώθουν δηλαδή ντροπή να ζητήσουν βοήθεια, να είναι σε θέση να διαχειριστούν αυτές τις πληροφορίες και να έχουν πολύ καλό προσανατολισμό. Που αυτό είναι κάτι που εγώ προσωπικά πιστεύω, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Γεννιέσαι με αυτό και μπορείς να το εξελίξεις εκπαιδευτικά, αλλά μέχρι έναν βαθμό. Προσανατολισμός σημαίνει, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν ολική απώλεια όρασης, να έχουν ανα πάσα στιγμή τη γνώση της θέσης του σώματός τους σε σχέση με τον υπόλοιπο χώρο. Να μπορούν να φτιάξουν μια οπτική αναπαράσταση στο μυαλό τους και να μπορούν να προσανατολιστούν με βάση τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και τη θέση τους δεξιά-αριστερά, σε μοίρες, σε απόσταση. Κάποιος εγγενετής τυφλός πώς το κάνει αυτό? Τώρα είναι και η προσωπική μου απορία, ας πούμε. Πώς συμβαίνει? Γιατί προφανώς, αν για μένα θεωρείται δεδομένο το ότι βλέπω, για κάποιον εγγενετή τυφλό είναι δεδομένο το ότι δεν βλέπει, από τη στιγμή που γεννήθηκε δηλαδή. Υπάρχουν εκπαιδευτικές τεχνικές
και ψυχοτεχνικές τεχνικές που πρέπει όμως να παρέμβουμε από πολύ μικρή ηλικία και πρέπει, όπως είπα και από πριν, ο άνθρωπος να είναι, ο εγκέφαλός του να είναι δεκτικός, να μπορεί να το εξελίξει τον προσανατολισμό. Mm-hmm. Κάποιοι άνθρωποι φτάνουν μέχρι ένα σημείο και σταματούν εκεί. Γι' αυτό και λέμε ότι όσοι δεν είναι σε θέση να πάρουν σκύλο οδηγό θα πρέπει να εκπαιδεύονται μέχρι το βαθμό που μπορούν με ένα λευκό μπαστούνι. Mm-hmm. Μέχρι το βαθμό που μπορούν, γιατί είναι καλύτερα να κάνεις κάτι στο μέτρο των δυνατοτήτων σου, παρά να βγεις έξω με ένα σκύλο οδηγό τυφλών, ο οποίος, εάν δεν μπορείς να τα απεξέλθεις 100%, θα είναι περισσότερο βάρος παρά βοήθεια. Mm. Αν και εφόσον εγώ πληρώ, λοιπόν, ως τυφλός τις προϋποθέσεις, χρειάζεται να πληρώσω για να πάρω έναν σκύλο οδηγό? Όχι. Οι υπηρεσίες της σχολής, όπως είπα και πριν, προσφέρονται εντελώς δωρεάν και αυτό σημαίνει η εκπαίδευση του σκύλου οδηγού, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του σκύλου μέχρι να εκπαιδευτεί, η στήρωσή του, η διατροφή του και η συνεκπαίδευση με τον τυφλό χειριστή και το σκύλο οδηγό οπουδήποτε ζει ο χειριστής, διότι εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουμε πίσω από κλειστούς τοίχους και να εκπαιδεύουμε αποκλειστικά σε γνωστές διαδρομές τους χειριστές και τους σκύλους. Θέλουμε να πηγαίνουμε εκεί, να παρεμβαίνουμε εκεί που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος που δεν έχει όραση και να του παρέχουμε τη μεγαλύτερη αυτονομία ακριβώς στην κοινωνία αυτή που ανήκει. Οπότε αν κάποιος ζει π.χ. στη Θεσσαλονίκη, ο εκπαιδευτής σκύλων οδηγών θα πάρει το σκύλο και θα πάει να μείνει για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί, προκειμένου να εκπαιδεύσει επί τόπου την ομάδα. Και μετά φυσικά έχουμε την εκπαιδευμένη ομάδα, στην οποία η σχολή Λάρα παρέχει πλήρη στήριξη εφόρου ζωής. Αυτή η στήριξη μπορεί να είναι οικονομική, εάν κάποιος δεν μπορεί να τα απεξέλθει, μπορεί να είναι ψυχολογική, νομική και ηθική. Το σκύλος παραμένει στην ιδιοκτησία της σχολής, έτσι το είπαμε αυτό? Όχι, δεν το είπαμε. Ο σκύλος παραμένει στην ιδιοκτησία της σχολής και η σχολή έχει το δικαίωμα, εάν παραχωρεί το σκύλο βέβαια στο τυφλό χειριστή, έχει το δικαίωμα εάν κρίνει ότι ο χειριστής παραμελεί το σκύλο είτε σε ψυχολογικό επίπεδο, είτε σε σωματικό επίπεδο, είτε δεν εργάζεται με το σκύλο, δηλαδή είναι κάποιος που συνέχεια παίρνει ταξί, είναι κάποιος που συνέχεια μένει στο σπίτι του, εκεί έχει το δικαίωμα να πάρει το σκύλο και είτε να τον παραχωρήσει σε κάποιον άλλον τυφλό, είτε να του προσδιορίσει, να τον προορίσει για κάπου αλλού. Αλλά προφανώς αν ο σκύλος δεν εκτελεί την εργασία για την οποία... Αναλόγως στην ηλικία που συμβαίνει αυτό το σκύλο, αναλόγως στο περιστατικό που έχει συμβεί με το σκύλο, βλέπουμε μετά και τι μελιγενέστε. Άρα ο σκύλος οδηγός παραχωρείται δωρεάν, έτσι, παραμένει όμως ιδιοκτησία της σχολής, ναι, και αν και εφόσον δεν χρησιμοποιείται για τον λόγο για τον οποίο παραχωρήθηκε, τότε η σχολή έχει δικαίωμα να τον πάρει πίσω και να τον δώσει σε κάποιον άλλον, ναι, συνάνθρωπο μας που τον έχει πραγματικά ανάγκη και θα τον αξιοποιήσει με λίγα λόγια. Ακριβώς. Επειδή είπαμε πριν για τα Λαμπραντόρ, βέβαια η Λάρα και η Μέη έχουν λιώσει, μάλλον φαίνονται πολύ καλά μαζί μας. Να δούμε ένα βίντεο για το προφίλ των Λαμπραντόρ. Να δούμε τι ακριβώς είναι αυτά τα σκυλιά. Legends of our people spoken in the language of the land. Ευγενικό, έξυπνο και κοινωνικό, το Labrador Retriever θα σας εγινέψει όχι μόνο λόγω του χαρακτήρα του αλλά και της ομορφιάς του. Σκύλος μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους προέρχεται από τη Νέα Γη, ένα νησί που βρίσκεται στην ανατολική ακτή του Καναδά. Οι πρόγονοι του Labrador βοηθούσαν τους ψαράδες να μαζέψουν τα δίχτυα τους χωρίς να τα καταστρέψουν αλλά και για να επαναφέρουν θυράματα. Εισήχθη στην Αγγλία στις αρχές του 19ου αιώνα και εξελίχθηκε στον σκύλο που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.
Πρόκειται για ιδιαίτερα χαρισματικά ζώα, ήρεμα, έξυπνα, κοινωνικά και ευρηματικά. Τα Labrador Retriever έχουν υψηλά ποσοστά συναισθηματικής νοημοσύνης και μηδαμινό συντελεστή επικινδυνότητας. Ο ευγενικός τους χαρακτήρας, σε συνδυασμό με την υψηλή νοημοσύνη τους και την έλλειψη επιθετικότητας, είναι τα κύρια στοιχεία που τα κάνουν ιδανικά για να εργαστούν ως σκύλοι βοηθοί σε άτομα με αναπηρία. Το Λαμπραντόρ είναι σκύλος αθλητικός και χρειάζεται να ασκείται συχνά για να είναι ισορροπημένος. Είναι πολύ φιλικός και ανεκτικός με τα παιδιά και αν του προσφέρεις μια θέση στην οικογένειά σου, πολύ αγάπη και άσκηση, θα είναι ευτυχισμένος και θα κάνει τα πάντα για να σε ευχαριστήσει στα 12 χρόνια της σύντομης ζωής του. Like you've never done before, let your song rise through the darkness in this land called. Έτσι ακριβώς στη σύντομη ζωή του, όταν φιλοξενήσαμε στην εκπομπή τον συγγραφέα Νίκο Δήμου, είπε μια ωραία φράση: «Βραχίβοι σύντροφοι». Γιατί είναι τόσο αγαπημένοι, τόσο χρήσιμοι, αλλά δυστυχώς ζουν για λίγο και δεν τους έχουμε. Εντάξει, είναι λίγο εγωιστικό βέβαια αυτό. Αλλά εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να. θα έκλαιγα κάθε μέρα. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Το κάθε πλάσμα έχει ένα σκοπό ύπαρξης σε αυτή τη ζωή. Και εξελίσσεται σε ένα συγκεκριμένο πλάνο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Με αυτό λέω και εγώ. Πολλοί με ρωτάνε φίλοι και τα λοιπά και αν ο σκύλος πεθάνει, τι και αν. Όταν θα πεθάνει αύριο μεθαύριο, λέω αν σκεφτόμουν, αν φοβόμουν την απώλεια, τότε δεν θα ζούσα ποτέ οτιδήποτε ζω, είτε με ανθρώπους, είτε με σκυλιά, είτε... Εντάξει, ότι φοβόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο της απώλειας. Όλοι ενδόμηχα τη φοβόμαστε. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να την αποδεχτούμε. Είδαμε στο προφίλ για τον Λαμπραντόρ τι κάνει πάνω κάτω τα στοιχεία ενός Λαμπραντόρ. Mm-hmm. Αλλά τελικά τι είναι αυτό που κάνει τόσο κατάλληλα αυτά τα σκυλάκια. Τη συγκεκριμένη φιλία, ας πούμε. Η συγκεκριμένη σκυλή. Συγγνώμη. Ναι. Εσύ που δεν έχεις δουλέψει κιόλας, που ζεις καθημερινά μαζί τους. Το Λαμπραντόρ για εμένα είναι το κλασικό σκυλί. Είναι η φατσούλα του, αυτή η μουσούδα του με τα αυτάκια έτσι που κοιτάει. Είναι η κλασική επιτομή του σκύλου. Δηλαδή, άμα βάλεις ένα παιδάκι να σου ζωγραφίσει ένα σκύλο, θα σου ζωγραφίσει ένα Λαμπραντόρ. Πρώτον, είναι σκύλος εργασίας. Πολλοί παίρνουν αυτά τα σκυλιά γιατί θεωρούν ότι βγαίνουν έτσι από την παραγωγή. Και τα σκυλιά αυτά κάποια στιγμή τρελαίνονται γιατί έχουν τόσο πολύ ανάγκη από τον άνθρωπο και από την έβρεση μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και ζώου, που όταν ο άνθρωπος δεν του δίνει σημασία, δεν τα στηρώσει, δεν ξέρει πώς να τα εκπαιδεύσει, πώς να επικοινωνήσει μαζί τους, τα σκυλιά αυτά τρελαίνονται, σου καταστρέφουν το σπίτι, γίνονται πολύ υπερκινητικά και εκεί έχουμε δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το φαινόμενο των σύγχρονων ημίαιμων Λαμπραντόρ που βλέπουμε στους δρόμους. Μάλλον το σύγχρονο φαινόμενο, γιατί πριν από μερικά χρόνια δεν είχαμε ημίαιμα Λαμπραντόρ στους δρόμους. Επίσης, πολλοί άνθρωποι παίρνουν Λαμπραντόρ από μαύρες εκτροφές, δηλαδή οικιακούς σκύλους που κάποιος τον έχει και θεωρεί ότι okay, πρέπει στον Ικεντένα να παραχθεί ο σκύλος και χωρίς να ξέρει τι προβλήματα γενετικά έχει ο σκύλος του, θα βρει κάποιον άλλο σκύλο τυχαία από το ίντερνετ, θα αναπαράγουν τα σκυλιά, θα τα δώσουν αλλού, τα 10 σκυλιά θα κάνουν 100 κτλ. Τα ξέρετε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις εγώ που κρατάει σκούφια του σκύλου, ας πούμε, για να μην προκύψουν προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Και συμπεριφοράς. Και συμπεριφοράς είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις γιατί παίρνεις ένα σκύλο και από πού τον παίρνεις. Δηλαδή, εμένα που μου λένε πολύ ότι θέλω να πάρω Λαμπραντόρ και τα σκυλιά σου είναι καλά κτλ. Λέω, όχι, να πάτε να πάρετε ένα αδέσποτο που περιμένει να υιοθετηθεί. Αυτά τα σκυλιά είναι λοιπόν τα ιδανικά σκυλιά εργασίας. Τραβούν τους τυφλούς όπως τραβούσαν παλιά τα δίκτυα μέσα στο νερό. Έχουν πολύ φαρδί και βαρύ και δυνατό στέρνο. Είναι σκυλιά τα οποία θέλουν να ζουν με τον άνθρωπο. Είναι πολύ υπομονητικά. Είναι αφεκτικά σε αντίξωες συνθήκες. Είναι δυνατά σκυλιά. Είναι σκυλιά που έχουν εξελιχθεί. Είναι ήσυχα, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι ήσυχα, βέβαια. Είναι ήσυχα. Βέβαια, είναι και σκύλοι που έχουν ανάγκη την εκτόνωση.
και το παιχνίδι, αλλά ξέρουν, ζουν, νιώθουν ασφάλεια με μένα, γιατί ξέρουν ότι δεν θα τα απογοητεύσω ποτέ. Και όταν έχω ανάγκη να είναι ήρεμα, μου το προσφέρουν αυτό το πράγμα. Σου έχει τύχει ποτέ στον δρόμο? Θα σου έχει τύχει σίγουρα. Όταν κάποιος συνάνθρωπος θέλει να σε βοηθήσει, να κάνει τη λάθος κίνηση για να σε βοηθήσει. Ναι. Καλοπροαίρετα φυσικά. Γι' αυτό και προσπαθώντας να ενημερώσουμε, λέμε ότι η βοήθεια προς έναν άνθρωπο που δεν βλέπει, είτε έχει σκυλοδηγό είτε δεν έχει, γίνεται, προσφέρεται, εφόσον ο άνθρωπος ερωτηθεί αν χρειάζεται βοήθεια και εφόσον δηλώσει ότι χρειάζεται βοήθεια, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θέλει να του προσφερθεί. Δηλαδή, αν δείτε ποτέ έναν άνθρωπο, ένα σκυλοδηγό τυφλών στον δρόμο, ρωτήστε τον αν χρειάζεται βοήθεια και ρωτήστε τον πώς ακριβώς μπορείτε να του την προσφέρετε. Γιατί όπως θα δούμε στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, έτσι, το να θέλουμε να παίξουμε ή να βοηθήσουμε, να παίξουμε το σκύλο εννοώ, ή να βοηθήσουμε έναν τυφλό συνάνθρωπό μας, αν δεν το κάνουμε σωστά, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Μπορεί να προκαλέσει βίντεο πρόβλημα, ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Νομίζω ότι πολύ έξυπνο το βιντεάκι, έτσι, διότι όπως δεν πειράζουμε τους συνανθρώπους μας την ώρα που εργάζονται, έτσι δεν πρέπει να πειράζουμε. Να παρενοχλούμε και τους σκύλους οδηγούς. Έστω και να το κάνουμε καλοπροαίρετα. Όταν οι σκύλοι οδηγοί φορούν το ειδικό σαμάρι εργασίας, έχουν αναλάβει να βλέπουν για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει οπτική επαφή με το περιβάλλον. Οπότε καλό θα είναι να μην τους ενοχλούμε, γιατί υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει το ρίσκο να γίνει ατύχημα, αλλά ένας σκύλος οδηγός που παρενοχλείται συνεχώς από τη δουλειά του, θα χάσει και την εκπαίδευσή του σιγά σιγά. Γιατί δεν είναι και μηχανή προφανώς, είναι σκύλος. Όσο του δίνεις, επηρεάζεται από το περιβάλλον του και από επηρεάζεται και όσο του δίνεις να ξελασκάρει και ο σκύλος αρχίζει και ρετάρει λιγάκι, μετά χάνει το ρυθμό της δουλειάς του. Επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να μου πεις τι όνειρα έχεις και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά στη σχολή. Σε προσωπικό επίπεδο έχω πάρα πολλά όνειρα. Θέλω να είμαι δυνατή, να μου προσφέρει η ζωή τη δύναμη που χρειάζεται και τα κίνητρα που χρειάζεται για να μπορώ εγώ μετά να προσφέρω στη σχολή. Είναι πολλά τα όνειρα μου σε προσωπικό, δεν θέλω να τα αναλύσω εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Αλλά θέλω να είμαι, να μπορώ να είμαι σε επαφή με τους ανθρώπους, να μπορώ να σιγά σιγά να εξελίσσομαι και να τους γνωρίζω και να θέλω να είμαι μαζί τους. Γιατί είμαι άνθρωπος που απομονώνεται εύκολα και πολλές φορές ζορίζομαι λιγάκι όταν είμαι με πολλούς ανθρώπους, αλλά το δουλεύω και η ζωή που θα ζήσω να αντέξω να τη ζήσω, να πάει καλά αυτό. Και όσο για τη σχολή, η οποία κατά μία έννοια είμαι εγώ, γι' αυτό είπα να έχω τη δύναμη να είμαι εδώ για τη σχολή, να μην είναι μόνο ένα πείραμα που ήρθε και παρήλθε, να μείνει, να στηριχτεί, να μεγαλώσει, να έχει δικές εγκαταστάσεις, να έχει πολύ προσωπικό, να υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι με απώλεια όρασης που θα επιλέξουν ένα σκύλο οδηγό για την κίνησή τους και να γεμίσουμε την Ελλάδα με σκύλους οδηγούς τυφλών. Μακάρι όταν εξελιχθεί η σχολή περισσότερο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και πιο πρακτικά στο θέμα των αδεσπότων. Όταν θα έχουμε δηλαδή ένα κοινοκομείο
για τους δικούς μας σκύλους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Οι σκύλοι οδηγοί ζουν σε εθελοντές ή υποεκπαίδευση μάλλον σκύλοι οδηγοί, διότι η σχολή δεν έχει δικό της κοινοκομείο. Να έχουμε και ένα κοινοκομείο για τα δέσποτα. Να υπάρξει σχολή Λάρα και πέρα από μένα. Και τη Λάρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Έτσι, μας είπες πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη, να πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα, να ευχαριστήσουμε και τα κορίτσια που πέρασαν τόσο καλά, που αποκοιμήθηκαν εδώ, την Μέη και την Λάρα. Ευχαριστώ εγώ και εμείς μάλλον για την ωραία φιλοξενία και μακάρι να δουν πολλοί άνθρωποι αυτή την εκπομπή και να τους αρέσει. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το Pets for You και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Από την Ιωάννα, τη Λάρα, τη Μέη και εμένα, καλό σας βράδυ.